Κύριο Τσαβδαρίδη, τώρα το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κόκαλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Μάρτης. Επειδή εγώ δεν γνωρίζω από σιδηροδρομικά και από τεχνικά θέματα, θέλω να μου πείτε κάτι απλό. Πρώτα, ένα κράτος ασχολείται με την υποδομή και μετά με τα συστήματα ασφαλείας ή προηγούνται τα συστήματα ασφαλείας και μετά η υποδομή? Αυτά που είπα δεν ήταν για κατασκευή, όχι για κυκλοφορία τρένων. Για να κυκλοφορήσει το τρένο πρέπει να τελειώσουν όλα αυτά που προβλέπεται από τους κανονισμούς κυκλοφορίας για να δοθεί σε κυκλοφορία. Απλώς πρώτα κατασκευάζεται η υποδομή και μετά κατασκευάζεται αυτό. Αυτό δεν θα πει ότι η υποδομή όταν κατασκευαστεί χωρίς τα άλλα μπορεί να δοθεί σε κυκλοφορία η γραμμή. Άρα πρώτα κατασκευάζεται υποδομή. Η υποδομή. Η γραμμή ήταν μονή ή διπλή τότε, επί θητείας σας? Εγώ ξεκίνησα με διπλή γραμμή μόνο το Αθήνα Ινώη όταν πήγα στο σιδηρόδρομο. Μιλάμε για Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι, σας λέω, ήταν Αθήνα Ινώη, 70 χιλιόμετρα ήταν διπλή γραμμή και από εκεί και πάνω σχεδόν όλη η άλλη γραμμή ήταν μονή. Μονή. Και γινόταν κυκλοφορία τρένων σε μονή γραμμή άνοδος-κάθοδος χωρίς να γίνονται δυστυχήματα. Δεν είχατε ακούσει τα τελευταία χρόνια δυστυχήματα. Πότε έγινε διπλή η γραμμή? Γινόταν τμηματικά. Κάθε κομμάτι που τελείωνε η υποδομή και μπορούσε να δοθεί σε κυκλοφορία δινόταν σε κυκλοφορία. Την παραλάμβανε από την ΕργοΣΕ και την έδινε σε κυκλοφορία. Θυμάστε να μας πείτε πότε ολοκληρώθηκε η διπλή γραμμή, αν θυμάστε? Κοιτάξτε, εγώ που σαν άτομο, επειδή δούλευα στην κατασκευή του Ινώη τη Θωρέα, είχα εργοτάξιο και 400-250 άτομα προσωπικό και έστρωνα γραμμές για 5-6 χρόνια. Θυμάμαι ότι το Ινώη τη Θωρέα το τελειώσαμε περίπου το 86-87. Η διπλή γραμμή στην Ελλάδα? Όχι η διπλή γραμμή, στο τμήμα αυτό σας λέω. Λέω η διπλή γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη πότε ολοκληρώθηκε, αν θυμάστε? Αν ολοκληρώθηκε το τελευταίο κομμάτι τη Θεωρέα Δομοκός, δόθηκε σε κυκλοφορία πριν 2 χρόνια. Μήπως Φεβρουάριο το 19? Μπορεί να ήταν Φεβρουάριο. Εντάξει. Το 19. Ερώτηση. Εάν δεν έχεις διπλή γραμμή, μπορείς να εγκαταστήσεις αυτά τα συστήματα ασφαλείας? Από ό,τι ξέρω μπορείς, γιατί είναι αμφίδρομη, γίνεται μία γραμμή που έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης σηματοδότησης και μπορεί τα τρένα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν από την ίδια γραμμή. Μάλιστα. Οι μάρτυρες που κατέθεσαν χτες είπαν ότι τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούσαν. Δηλαδή 2004-1998. Έχετε υπόψη σας λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας? Μέχρι το 2008 λειτουργούσε, από ό,τι θυμάμαι, το κέντρο Λάρισας, λειτουργούσε το κέντρο, υπήρχε ρυθμιστής κυκλοφορίας ο οποίος τα παρακολουθούσε στην Αθήνα, λειτουργούσε των Αθηνών. Λειτουργούσε του προαστιακού σιδηροδρόμου που πήγαινε στο αεροδρόμιο. Λειτουργούσε το τμήμα Αθήνα-Κιάτο. Ναι. Και η Λάρισα, το κομμάτι Λάρισα-Θεσσαλονίκη. Δομοκός Λάρισα-Θεσσαλονίκη με κέντρο τη Λάρισα λειτουργούσαν. Λειτουργούσαν, δηλαδή μεγάλο τμήμα. Μεγάλο τμήμα λειτουργούσε τη σηματοδότηση. Τότε πώς εξηγείτε, εγώ δεν θα πω για το δυστύχημα στη Βαβαρία, πώς εξηγούνται 2 ατυχήματα, το ένα μάλιστα τραγικό δυστύχημα, την περίοδο, θα σας το θυμίσω τώρα, μάλιστα της θητείας σας, 12 Ιουλίου 2017 με τοπική σύγκρουση 2 τρένων μέσα στην Αθήνα.
Συρμός του προαστιακού συγκρούεται με τοπικά με εμπορική αμαξοστοιχεία στις τρεις γέφυρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 53 επιβάτες. Πότε 12 Ιουλίου 2017, 53 επιβάτες, δύο τρένα βρίσκονταν στην ίδια γραμμή, μέσα στην Αθήνα. Και το δεύτερο τραγικό, 20 Δεκεμβρίου του 2006, σκοτώνεται ένας μηχανοδηγός, πατέρας δύο ανηλίκων, και 30 επιβάτες τραυματίζονται σε σύγκρουση τρένων στο Μενίδη. Ο δεύτερος μηχανοδηγός θα πεθάνει 4 χρόνια μετά. Το δυστύχημα ήταν ακριβώς σχεδόν όπως τα Τέμπη. Ερώτηση. Πώς εξηγείται το γεγονός, αφού λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας, να έχουν συμβεί αυτά τα δύο τραγικά? Σας είπα ότι το ανθρώπινο λάθος, δεν θυμάμαι τα δύο, να σας πω λεπτομέρειες για τα συστήματα. Το 17 σαφώς δεν θυμάμαι, γιατί δεν είχα καμία... Το 7 στο Μενίδη είπατε. Ναι. Αυτό λειτουργούσε το... τηλεδιοίκηση, λειτουργούσε το ETCS. Το ETCS δεν έχει δουλέψει ποτέ στην Ελλάδα και δεν έχει εγκατασταθεί τότε ακόμα. Είπατε ότι λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας εκείνη την περίοδο. Σηματοδότηση μου είπατε. Μάλιστα. Σηματοδότηση λέτε. Εσείς μου για σηματοδότηση δεν μου είπατε ή κάνω λάθος? Συστήματα ασφαλείας, αν λειτουργούσαν κατά τη θητεία σας, γιατί οι μάρτυρες χθες και προχθές μας είπαν ότι λειτουργούσαν το 2000-2004. Και σας ρωτώ, λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας? Αν θυμάστε. Δεν ήμουνα στον ΟΣΕ, δεν θυμάμαι. Εγώ το 2004 ήμουνα εργοσέ. Η εργοσέ δεν έχει καμία σχέση με την κίνηση των τρένων και με το... Τα θυμάστε αυτά τα τραγικά γεγονότα? Όχι, δεν τα θυμάμαι. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. 2006, 20 Δεκεμβρίου του 2006. Στο Μενίδη η σύγκρουση τρένων. Γνωρίζετε τι είπε η τότε κυβέρνηση? Όχι. Που τυχαίνει να είναι η ίδια με τη σημερινή. Τι να σας πω, δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι. Με τοπικές, από ό,τι φαίνεται έχουμε επί Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζω. Είχατε προμηθευτεί μηχανές ηλεκτροκίνησης ως εργοσέ? Ως εργοσέ όχι. Δεν είχατε? Από ό,τι ξέρω όχι. Μάλιστα. Τα συστήματα ασφαλείας που είχαν ενταχθεί στα Ολυμπιακά έργα, θυμάστε αν προχώρησαν, λειτουργήσαν? Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι ονομάζουμε συστήματα ασφαλείας που με ρωτάτε. Αυτά που σας είπα για το 2008, τι δούλευε, δούλευε η σηματοδότηση, είπαμε. Μάλιστα. Είναι μέσα και εκεί η σηματοδότηση, είναι στο σύστημα ασφάλειας. Αλλά τι εννοείτε αν έχει? Αυτά είναι την εποχή, αυτά που υπήρχαν. Εντάξει, και αυτό που το ETCS δεν υπάρχει ακόμα και πρέπει να έχει πολύ χρόνο ακόμα για να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Πόσοι πρέπει να σκοτωθούν για να... Δεν ξέρω αυτό. Γιατί δηλαδή? Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει και στο τροχείο υλικό και στη γραμμή, να εγκατασταθούν οι μονάδες του ETCS για να μπορέσει να δουλέψει. Πρέπει να τελειώσει και την κινητή τηλεφωνία, το GSMR. Έχει ακόμα δουλειά δηλαδή μπροστά και θέλει αρκετό χρόνο για να δουλέψει. Αυτό που ονομάζαμε εμείς σηματοδότηση, ονομάζαμε τη διαχείριση των σταθμών, δηλαδή τις γραμμές μέσα σε κάθε σταθμό. Σε ποια γραμμή θα μπει το τρένο για να γίνει η διασταύρωση τρένων και τα ρέστα. Ωραία. Ερώτηση. Τα τρένα, να τελειώσω ένα λεπτό. Ναι, ναι. Τα τρένα στην ελεύθερη γραμμή δεν είχαν καμία παρακολούθηση και δεν έχουν. Ερώτηση. Τηλεδιοίκηση σε μονή γραμμή μπορεί να εγκατασταθεί? Ναι, είπαμε ότι μπορεί να εγκατασταθεί. Το ETCS, από ό,τι ξέρω, μπαίνει και σε μονή και σε διπλή γραμμή. Μάλιστα.
αμφίδρομοι. Υπάρχουν δηλαδή φανάρια που δουλεύουν και από τη μια μεριά και από την άλλη. Τότε επί θητεία σας είχατε υπογράψει κάποια σύμβαση ως εργοσέα? Πολλές συμβάσεις είχα υπογράψει. Είχατε υπογράψει για ETCS? ETCS δεν έχει, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει η υπογραφή. Εγώ είχα υπογράψει για το GSMR την κινητή τηλεφωνία και ήταν η διαδικασία πάλι για το GSMR για την εγκατάσταση των συσκευών στο τροχαίο υλικό και στη γραμμή. Αυτή δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία της... Υπεγράφει σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΓΟΣΕ. Αυτή που υπογράψατε το 2008, το 2007, η 10005. Δεν την ξέρω, είμαι. Άλλες δύο ερωτήσεις. Εάν λειτουργούσε, αν ήταν σε ισχύ μάλλον, η 717, πιστεύετε θα έχει αποτραπεί το έγκλημα στα Τέμπη? Εκείνο που ξέρω είναι ότι αν τηρείται ο κανονισμός κυκλοφορίας, που είναι αν δουλεύει ή δεν δουλεύει το TTCS, δηλαδή αν δουλεύει πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα, αν δεν δουλεύει πρέπει να γίνουν αυτές οι ενέργειες, δυστύχημα δεν γίνεται. Δεν είναι θέμα το ETCS, είπα κατά τη γνώμη μου, το ETCS μπορεί να εγκατασταθεί και να χαλάσει. Γιατί πήγαν το βράδυ 5 άνθρωποι και κατέστρεψαν και έκοψαν τα καλώδια για να πάρουν να πουλήσουν χαλκό. Δηλαδή, κύριε Μάρτης, δεν θα πει ότι θα τρακάρουν τα τρένα την άλλη μέρα. Δηλαδή, κύριε Μάρτης, δεν υπάρχουν από τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί συστήματα ασφαλείας που να εκμυδένιζαν το ανθρώπινο λάθος? Αυτό δεν νομίζω να υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο να μηδενίζεται το εκφοβητό. Υπάρχουν... Δηλαδή ακόμα και ανθρώπινο λάθος να γίνει, να μπορεί να αποτραπεί ένα δυστύχημα. Αυτό σας λέω, το έχει ο κανονισμός, έχει 7... Η 717 δεν το προέβλεπε αυτό? Στη Λάρισα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίναν 5 άνθρωποι ακόμα να μην έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα λειτουργούσε τότε, αφού το λέτε? Πότε τότε? Στο έγκλημα των Τεμπών, 28 Φεβρουαρίου 2023, λειτουργούσε? Να το ξέρω, εγώ έχω φύγει από το 2008. Τότε πώς ξέρετε ότι 5 άνθρωποι δεν κάναν τη δουλειά τους? Δεν είπατε 2, δεν είπατε 7. Τώρα όπως μίλησα είπα... Συγγνώμη, είστε πολιτικός μηχανικός, είστε στην ΕΡΓΟΣΕ. Σας ρωτώ κάτι απλό. Δεν υπάρχουν από τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί συστήματα ασφαλείας, είτε θέλουμε να τα πούμε GSMR, είτε ETCS, τα οποία ακόμα και ανθρώπινο λάθος να γίνει, να αποτρέψουν ένα δυστύχημα? Πόσο πιο απλά να την κάνω την ερώτηση? Σας παρακαλώ, υπάρχουν? Εγώ σας απάντησα και τώρα... Να την κάνω την ερώτηση διαφορετικά πάλι. Εάν λειτουργούσε σε ισχύ 717, θα είχε αποτραπεί το έγκλημα στα Τέμπη? Καταρχάς, πρώτον, σαν άτομο δεν ξέρω τι σύμβαση του 717 τι περιλαμβάνει για να σας απαντήσω. Η σύμβαση φτιάχτηκε το 2014 και εγώ έχω φύγει από το 2008 και δεν ξέρω τι έχει μέσα. Εκείνη την εποχή έκανα άλλη δουλειά. Κύριε Μάρτης, επίσης είπατε ότι δεν θυμάστε και τι υπογράψατε. Δεν θυμάμαι τι υπογράψατε. Σας ρώτησα αν υπογράψατε σύμβαση για ETCS. Σας είπα δεν έχει υπογραφεί αυτή τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα. Δεν έχει υπογραφεί. Σήμερα ανακοίνωσε η ΕΡΓΟΣΕ ότι έχει τελειώσει και την υπογράψατε επί θητείας σας. Η 10005. Άρα καλό είναι να πείτε ότι δεν θυμάστε και τότε και τώρα και το 23, για να υπάρχει αντικειμενικότητα. Το δέχομαι ότι δεν γνωρίζετε τι περιείχε 717. Το δέχομαι. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε.